Το Δρεβελί, το φίλο μας, είμαστε εδώ στην Πιερία. Δρεβελής, πάμε! Θα μας κάνει τώρα, έχει καμιά δεκαεφταριά, 20 πουλάκια. Τις 10 του Ιουλίου του 2022. Ένα απογευματάκι εδώ στην Πιερία. Εδώ βλέπουν τα πουλάκια του, ωραίες πλατούλες, κοιτάξτε τι ωραία που περπατάνε. Όπου απλώσανε τα πουλιά, ωραία, πάνε στρατός, στρατός. Έχει ένα έτσι νοτιαδάκι δυνατό, βοριαδάκι και θα του φέκει σε κάτω, κάτω προς τον Όλυμπο πάνε τώρα. Περπατητά. Κοιτάξτε, μου αφήσω το zoom που φτάσανε, μέσα εκεί. Το ένα το κοπάδι. Το άλλο δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, όχι, όχι. Άφησα την κάμερα, κάτσε να ζουμάρω μέσα εκεί. Πολύ πίσω πήγανε, πάρα πολύ πίσω. Κάτσε να δω, άλλη μια διάδα. Τέρμα ζούμε εδώ, ε. Και πάνε ακόμα, πάνε προς τον Όλυμπο, ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αριστερά, αφήνω το πλάνο μου και γυρνάω τώρα μου και κοιτάξτε, δεξιά, 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 πίσω τελείως. Αυτά τώρα είναι, θα έλεγα, από την νότια μεριά και τώρα έχουν πάει στη βόρεια. Αυτά είναι περιστέρια, παιδιά. 18 περιστέρια και νομίζω ότι είναι 70 στον αέρα. Συμπεριφορά μεγάλων περιστεριών, ναι. Έτσι θα τα χαρακτήριζα. Σκαρφαλώνουν τον ουρανό και ανεβαίνουν συνέχεια, κοιτάξτε. Και τι ωραίο παλμό και βήμα έχουνε. Τώρα αυτό το τζινάκι το βλέπουμε μέσα στην κουρτίνα και είναι μαγικό. Πλάγιο ανέβασμα. Για κάτσε να κι άλλο ένα. Δύο έχουμε, ναι. Εντάξει, αυτή τώρα είναι πεταξιά να τη βλέπεις ζωντανή. Τα δική λίγο η κάμερα και τώρα δείχνουμε δύο από εδώ. Τα άλλα έχουν εξαφανιστεί πίσω από την πλάτη μου προς τον Όλυμπο. Θα τα αφήσω τώρα και αυτά. Κοιτάξτε, αν αφήσω το zoom, ήδη έχουν πατήσει. Και γυρνάω τώρα να δω που βλέπουν τα παιδιά εδώ. Να, εκεί βλέπω και κοιτάζουν. Εκεί, εδώ θα σημαδέψω. Να, βλέπω με το μάτι τώρα ελεύθερο. Άλλο ένα στο πουθενά. Πολύ ελεύθερα περιστέρια. Αυτό τώρα είναι στην άλλη μεριά του ορίζοντα, μόνο του πετάει. Τον αφήνω και αυτό να είναι, κατεβαίνω κάτω, τελείως, κοιτάξτε, στο πουθενά και θα ψαχτώ τώρα. Ω, άλλη μια διάδα. Πόσο θες να μας τρελάνεις, δεν βέβαια φωνάζουν όπως. Πολύ καλός, παιδιά, είναι πολύ καλός. Είναι και μια πεταξιά που με δυσκολεύει υπερβολικά και εμένα, γιατί δεν βλέπω να σπάνει να δεις. Τώρα πρώτη φορά βλέπω ψηλά όμως δύο περιστέρια. Όντως, συμπεριφορά μεγάλων περιστεριών. Έτσι θα τη χαρακτήριζα. Μπράβο ρε Δρεβέλη, μπράβο. Wow. Στο χασέξ. Καλά τα ανεβάσαμε, λέει πως τα κατεβάζουμε τώρα. Ψάχνω να δω κανένα, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, όχι, να βλέπω ένα εδώ στο σύννεφο αυτό εδώ, άμα πάω γρήγορα. Πάω, δεν το προλάβα. Τέλος. Έτσι με zoom ανεβαίνω, τα πιάνω με το άλλο το μάτι, κατεβαίνω κάτω, βλέπω κανένα και το κυνηγάω μετά με την κάμερα. Τώρα πήγα, είχα με το ψηφιακό zoom και πάλι εξαφανίστηκαν. Δεν άκουσα, ε. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε κι αυτά. Α, ακούτε και τον κόσμο. Τους άρεσε. Λοιπόν, πραγματικά τα πουλιά, παιδιά, έφαγαν εξαφανιζόλ. Πουλάκια, πιπινάκια και στο εξαφανιζόλ. Τώρα τα καλά έγινε να δούμε τώρα πραγματικά πώς θα έρθουν από εκεί.
Έτσι, αλφαδιάζουν και έρχονται ένα-ένα. Γιατί έχουν πάρει, όλοι έχουν πιάσει όλες τις μεριές. Για πάμε πάλι πάνω. Και βγάζουν και βαζούρα. Και όλα με βρόγκο, ε. Έτσι, ένα-ένα, μέσα από τα Άγια. Και τώρα έχουμε και μία διπλέτα και μάλλον τελειώνουν ένα και ένα καραμπέρι. Βλέπω πάρα πολύ ψηλά, έχει βάλει... Κοίτα πόση ώρα γκρεμάει και ακόμα δεν έχει φτάσει κάτω. Να τότε και Θανάσης και φωνάζει, έρχεται, ναι. Μπράβο. Πολύ δυναμική η πεταξιά, πραγματικά. Εντάξει, δύο φορές ήρθαν από δύο. Μαζευτήκαν όλα. Και αυτός εδώ κλείνει για την παράσταση. Οπ! Αυτός εδώ ο Πίτσουνας. Άπαντες παρόντες. Για να δούμε αυτούς τους Πίτσουνες. Βέβαια τώρα εδώ έχει κι άλλα πιτσουνάκια. Έχεις κι άλλα εδώ, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πιπίνια του. Τώρα μέσα από εδώ, εδώ έχει κι άλλα πολλά, είναι και αυτά που έχουν πετάξει. Τα έχει όλα μαζί, να αφήνονται αυτά που έχουν πετάξει, όπως αυτός εδώ. Ο Παρδανονέρης, ο Καρακανάτης. Ο Ψιλοπόδαρος, έχουμε και άλλα εκεί δεξιά, ναι. Και αυτό εδώ πέρα το τσινάκι. Κάνουνε μπαμ, ναι. Αυτά που έχουν πετάξει είναι πιο φουσκωμένα. Αλλά εντάξει, τα έχει μαζί με τα άλλα τα πιτσουνάκια εδώ, όλα μαζί. Ξεχώρισε μια ομαδούλα, μας τα βάλε πάνω, τα πήγε στην κόλαση, στην κυριολεξία, εκεί που δεν πάνε ούτε τα μεγάλα. Και ένα-ένα-δύο-δύο ήρθανε. Σημασία έχει ότι ήρθανε και βάλασανε κάρτα. Τα έχεις πετάξει χωρίς οδηγούς, ε. Τίποτα πουλάκια. Σκέτα πουλάκια, έτσι, τέτοια μικρούλια. Εντάξει. Δικαιολογημένα είχαμε μια καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι ήρθαν όλα, βαρέσανε κάρτα και μπράβο του. Ακόμα μια φορά του φίλου μας του Βασίλη, του Δρέβελη. Της Λέσχης λοιπόν εδώ στην Πιερία. Πήραμε μια μικρή γεύση. Πολύ καλός. Μπράβο ρε Μπίλα ρε. Πάλι απέδειξες ότι δεν μπαίνεις χαμπάρι και δεν φοβάσαι τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Κοίταξε για μένα, ήταν μικρό λαθάκι, θα το κάνεις. Δεν τα στέλνουν κύριε φίλε τα πουλιά, έλεος. Εντάξει, είπαμε να είναι τρέλα αυτό που έκανες. Λοιπόν, και πραγματικά δεν πήγανε τα πουλιά, εσύ τα έστειλες. Γιατί δεν τα έδειξες από νωρίς και να αργήσουνε. Τα άφησες και γίνανε πραγματικά μπίλια. Έτσι, ένα-ένα-δύο-δύο ήρθαν όλα. Βαρέσανε κάρτα. Από μένα μπράβο και συγχαρητήρια. Τι άλλο να πω. Να είσαι καλά Παναγιώτη, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που ήρθατε από εδώ, περάσατε και σας είδαμε. Ακριβώς, περάσαμε όπως το πες, ναι. Σημεία, γιατί δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Όχι, τελείως απρόπτο, το είπα. Από τη Βέρεια ερχόμασταν, περαστικοί είμαστε. Και λέμε, κάνουμε μια γύρα, πετάξουμε τα πουλάκια. Αυτά τα πουλιά τα πετάω εδώ και 20 μέρες τώρα. Γιατί είχαμε δουλειά χρόνο και από τη δουλειά δεν είχα χρόνο φέτος πρώτη φορά να τα σουρδίσω. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω καλούτσικα πήγαν. Πολύ καλά ρε φίλε. Να πετάξουμε σε καλιά 15 μέρες, θα κάνουμε μια γιορτούλα πολύ ωραία. Έγινε. Να έχουμε πουλάκια να κάνουμε. Έγινε. Ορίστε και οι θεατές. Τα καλούτσικα που λέει αυτός. Του έχω πει να μην ξαναπετάξει. Τελείωσε. Ό,τι να κάνει το έκανε. Τελείωσε.
Κοιτάξτε και ένα παιδί που δεν γελάει ποτέ. Ό,τι τα κάνει, το έκανε. Τέλος αυτός πες του, να μην ξαναπετάξει. Δηλαδή, το χειμώνα στα πουλιά, ε. Όταν θα μας το πει, θα πάρεις αυτό. Τα περιστέρια, ναι, τα μεγάλα. Τα μεγάλα τι θα κάνω παραπάνω από αυτό που κάνει τα πουλιά. Έλα, ντέμα, αυτό το είπα και εγώ. Έτσι, έτσι. Έκανε πέταξε, το είπα. Όταν μας πει ο Παναγιώτης, στο τέλος δρέμει, δεν θέλουμε άλλο, φτάνουν τόσο κρέμα στα παπούτσια, τα κρεμάσουν. Έπρεπε να τα έχεις κρεμάσει. Έλα, 6 χρόνια είσαι μπροστά σου. Άσε, άσε. Θέλουμε να δούμε και άλλα πράγματα που συναντρεύελει. Μην πάνε να μας την κάνεις τώρα. Όχι, όχι. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τα φιλαράκια όλα. Και κάπως έτσι κλείνουμε έτσι αυτό το πριβεδάκι το απογευματινό. Λοιπόν, γεια σου Μπίλη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάλι που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.